Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή μας Και σήμερα με τη χάρη του Θεού Θα μιλήσουμε για την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου Αρχή του Ιερού τριοδίου. Ένα φωτεινό λιχνάρι στην πορεία του χρόνου Που φωτίζει την οδό της μετανοίας και της κατανήξεως Είναι η περίοδος του Τριωδίου φέγγει σε εκείνους που συναισθάνονται ότι έχουν ξεφύγει από τον προορισμό τους και με ταπείνωση και δάκρυα ανακράζουν. Της μετανοίας άνοιξον μη πύλας ζωοδότα. Η κινητή αυτή περίοδος που ανοίγει με την παραβολή του τελώνου Κεφαρισαίου είναι η εισαγωγή προς την Μεγάλη Τεσσαρακοστή που έρχεται να ενισχύσει τον πνευματικό αγώνα του χριστιανού ώστε να πετύχει την ένωσή του με τον Θεό στην χαρμόσυνη εορτή της Αναστάσεως. Το Ιερό Τριώδιο είναι βιβλίο της Εκκλησίας μας, το οποίο ψάλεται και την αντίστοιχη περίοδο, από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι και το Εσπέρας του Μεγάλου Σαββάτου που τελειώνει το Ιερό Τριώδιο. Η περίοδος του Τριωδίου περιλαμβάνει τις τέσσερις πρώτες Κυριακές και τις αντίστοιχες εβδομάδες που οι Κυριακές αυτές περικλείουν, δεύτερον, την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης της την περίοδο δηλαδή των Ιστιών, και τρίτον, την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Όλες δηλαδή τις κινητές εορτές που προηγούνται του Θείου Πάσχα. Το Ιερό Τριώδιο είναι κατεξοχήν περίοδος κατάλληλη για πνευματική περισυλλογή, μετάνοια και προσευχή. Με τρόπο μεθοδικό και παιδαγωγικό, η Αγία μας Εκκλησία καλλιεργεί τους χριστιανούς μέσω των ιερών αναγνωσμάτων και τους βοηθά να συναισθανθούν τις αμαρτίες τους και τις ενοχές τους, για να προσκυνήσουν με μετάνοια τα Άγια Πάθη και την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου Ἴμων Ιησού Χριστού. Και ειδού λοιπόν, αρχίζει σήμερα με το σπουδαίο δίδαγμα της ταπεινής προσευχής. Είπε ο Κύριος, δύο άνθρωποι ανέβηκαν από την πόλη στο ναό των Ιεροσολύμων για να προσευχηθούν. Ο ένας από τους δύο αυτούς ανθρώπους ήταν Φαρισαίος. Οι Φαρισαίοι ήσαν υποκριτές, πρόσεχαν μόνο την εξωτερική τους συμπεριφορά και αδιαφορούσαν για την ουσιαστική πνευματική ζωή. Είχαν δηλαδή φαινομενική ευσέβεια, ενώ στο βάθος ήσαν ασεβείς και κακοί, ως επιτοπλίστων. Ο άλλος άνθρωπος ήταν τελώνης, εισέπρατε δηλαδή τους φόρους του κράτους. Επειδή όμως στην ίσπραξη των φόρων γίνονταν συνήθως πολλές αδικίες, οι τελώνες εθεωρούντο πολύ αμαρτωλοί και άξιοι περιφρονήσεως. Ο Φαρισαίος, αν και πήγε να προσευχηθεί, αντί να είναι συνασταλμένος και συγκεντρωμένος, στάθηκε σε μέρος ώστε να φαίνεται καλά από τους άλλους και όλο έλεγε για τον εαυτό του. Περιαυτολογούσε για τις αρετές του που νόμιζε ότι είχε, αυτές ανέφερε και επενούσε. Να, ποια ήταν η προσευχή του. Θεέ μου, σε ευχαριστώ, γιατί εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους που είναι άρπαγες, άδικοι, ανήθικοι. Δεν είμαι εγώ, ούτε σαν εκείνον πέρα εκεί τον τελώνει. Και όχι μόνο δεν έχω τις κακίες των άλλων ανθρώπων, αλλά έχω και πολλές αρετές. Εγώ νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα. Δίνω ακόμη και ελεημοσύνες το ένα δέκατο από όλα όσα αποκτώ. Αυτά και άλλα παρόμοια έλεγε στην προσευχή του ο Φαρισαίος. Παρουσίαζε δηλαδή τον εαυτό του χωρίς αμαρτία, γεμάτο από αρετές και όλους τους άλλους τους θεωρούσε αμαρτωλούς. Πόσο όμως διαφορετική ήταν η προσευχή του Τελώνη. Αυτός στάθηκε μακριά από το θυσιαστήριο και δεν είχε το θάρρος ούτε τα μάτια του να σηκώσει προς τον ουρανό συνεσταλμένος και ταπεινωμένος, χτυπούσε συνεχώς το στήθος του και με συντριβή και μετάνοια αληθινή έλεγε «Ο Θεός ηλάς τη τίμη το αμαρτωλό και λέει με «Ω Θεέ μου και Κύριέ μου, είμαι πολύ αμαρτωλός, λυπήσουμε και συγχώρεσέ με». Αυτά έλεγε και επαναλάμβανε ο ταπεινός τελώνης. Δεν έλεγε τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι αν παραβαίνουν τον νόμο του Θεού αλλά σκεπτόταν και συναισθανόταν τις δικές του αμαρτίες και γι' αυτές παρακαλούσε τον Θεό να τον συγχωρέσει. Τι μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην προσευχή του μετανοημένου ταπεινού τελώνου και του υπερήφανου και εγωιστή Φαρισαίου. Γι' αυτό ο Κύριος, αφού είπε την παραβολή, πρόσθεσε «Σας βεβαιώνω ότι αυτός ο περιφρονημένος, ο αμαρτωλός αλλά μετανοημένος τελώνει, αυτός επέστρεψε στο σπίτι του συγχωρεμένος και αθώος και δίκαιος ενώπιον του Αγίου Θεού και όχι ο υπερήφανος Φαρισαίος. Διότι καθένας που υψώνει τον εαυτό του και φαντάζεται ότι έχει αρετές και περιφρονεί τους άλλους, αυτός θα ταπεινωθεί από τον Θεό και θα καταδικαστεί. Εκείνος όμως που συναισθάνεται τις αμαρτίες του και μετανοεί για αυτές και είναι ταπεινός, θα συγχωρηθεί, θα υψωθεί και θα τιμηθεί από το Θεό και στην παρούσα ζωή και στην μέλουσα ζωή. Δηλαδή πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε. Η περικοπή αυτή της παραβολής του τελώνου και Φαρισαίου, βρίσκεται στο καταλουκάν Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 18, στίχη 10 έως 14. Να λοιπόν το σπουδαίο δίδαγμα που μας δίνει ο Κύριος με την θαυμάσια παραβολή του τελώνου και φαρισαίου. Μη προσευξόμεθα. φαρισαϊκός. Να μην προσευχόμαστε όπως ο φαρισαίος εκείνος, με την ιδέα ότι εμείς είμαστε Άγιοι και οι άλλοι άνθρωποι αμαρτωλοί. Αλλά να προσευχόμαστε όπως ο τελώνης, να συνεστανόμαστε τις αμαρτίες μας, να μετανοούμε για αυτές και με πολλή συνέστηση να επαναλαμβάνουμε τα λόγια της προσευχής Του. Ο Θεός ηλά στη τίμη του αμαρτωλό. Μια τέτοια προσευχή την ακούει ο Θεός και μας χαρίζει την συγχώρηση δια της μετανοίας. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα που μας δίνει την πρώτη Κυριακή του Τριωδίου, η Αγία μας Εκκλησία. Να προσευχόμαστε όπως ο τελώνης, με συνέστηση και ταπείνωση και αληθινή μετάνοια, για να μας συγχωρεί ο Θεός. Το μεγαλύτερο όπλο για την αρετή είναι η ταπείνωση, καθώς το μεγαλύτερο εμπόδιο για αυτήν είναι η υπερηφάνεια. Γι' αυτό λοιπόν και οι θύοι πατέρες, τοποθέτησαν την παραβολή αυτή στην έναρξη του Ιερού Τριωδίου, εισερχόμενη σιγά-σιγά στο στάδιο της Αγίας Τεσσαρακοστής και στους πνευματικούς της αγώνες. Η πρώτη εβδομάδα του Τριωδίου ονομάζεται Προφωνήσιμος, προλέγει δηλαδή τροποντινά ότι πλησίασε ο καιρός της νηστείας. Μέσα από την παραβολή του Τελώνου Κεφαρισαίου διδασκόμαστε, ότι ο καπνός από την ίηση και η δισοδία από την κάφηση διώχνουν μακριά την χάρη του Αγίου Πνεύματος και απογυμνώνουν τον άνθρωπο από κάθε αρετή και τον κρεμίζουν στα βάραθρα του άδου. Να προσευχόμαστε με συντετριμένη καρδία προς το Θεό, μιμούμενοι την ταπείνωση του τελώνου. Η ταπείνωση και η μετάνοια, όσο αμαρτωλός αν είναι ο άνθρωπος, και στα χειρότερα παραπτώματα και αν έχει πέσει, τον δικαιώνουν και τον ανεβάζουν σε ύψος μεγάλο. Η ευλογημένη ταπεινοφροσύνη είναι το κλειδί που μας ανοίγει τον παράδεισο και το πιο αποτελεσματικό όπλο μας εναντίον του διαβόλου. Το γεροντικό αναφέρει ότι ο Μέγας Αντώνιος, ο κορυφαίος και πρώτος των ασκητών της Εκκλησίας μας, είπε κάποτε Είδα όλες τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες πάνω στην γη και αναρωτήθηκα ποιος τάχα μπορεί να τις αποφύγει και να γλιτώσει από αυτές. Και άκουσα φωνή που μου απάντησε η ταπεινοφροσύνη Αντώνιε. Πάλι το γεροντικό αναφέρει «Είπε ο Αβάς Μωυσής «Αν ο άνθρωπος δεν έχει στην καρδιά του ότι είναι αμαρτωλός, ο Θεός δεν τον εισακούει» και τον ρώτησε ένας από τους μοναχούς «Αβά, τι σημαίνει το να έχει κανείς στην καρδιά του ότι είναι αμαρτωλός» και ο γέρον αποκρίθηκε «Το να βλέπει μονάχα τις δικές του αμαρτίες και όχι τις αμαρτίες του πλησίον του». Αυτό το δεύτερο δυστυχώς το έκανε ο ανόητος Φαρισαίος λέγοντας «Δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους αμαρτωλός» και έτσι αποδοκιμάστηκε από το Θεό ενώ ο μακάριος τελώνης μονάχα τις δικές του αμαρτίες έβλεπε και για αυτές στέναζε. Έτσι και ο Θεός δέχθηκε την μετάνοιά του και τον δικαίωσε. Αυτήν την αρετή του τελώνου οι πατέρες της Εκκλησίας την ονομάζουν αυτομεμψία. Η λέξη σημαίνει να μέμφεται, να κατηγορεί δηλαδή κανείς τον εαυτό του, βλέποντας σε τι έχει απέναντι στο Θεό, και μην έχοντας μάτια να δει τα παραπτώματα του πλησίον του και διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες ότι η η υψώνει τον άνθρωπο είναι υψοποιός η ταπείνωση. πράγμα σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ο οποίος είπε ότι όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του αυτός θα υψωθεί και θα δοξαστεί από το Θεό. Απέναντίας, όποιος υψώνει τον εαυτό του, αυτός θα ταπεινωθεί από το Θεό. Η ταπεινοφροσύνη λοιπόν είναι η μεγαλύτερη αρετή, γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να αποκτήσουμε καμία άλλη αρετή. Αν δεν έχει ταπείνωση ο άνθρωπος, όσα πλούτη κι αν έχει, όσες καλοσύνες κι αν κάνει, μένει αδικαίωτος στα μάτια του Θεού και υποκριτής σαν τον Φαρισαίο της παραβολής. Ο Κύριος το τονίζει ξεκάθαρα ότι από το ναό έφυγε δικαιωμένο ο Τελώνης και όχι ο Φαρισαίος. Επομένως, και αν έχουμε πέσει στα χειρότερα αμαρτήματα, υπάρχει ελπίδα να σωθούμε όπως σώθηκε ο Τελώνης. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Εύχομαι ολόψυχα να έχουμε καλό και ευλογημένο τριώδιο, καλή μετάνοια, καλό στάδιο των αρετών και με το καλό να αξιωθούμε να εισέλθουμε και στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε.